Δάσκαλε πιάνο, πώς μπορείτε να δελεάσετε τους μαθητές σας με το να τους δείξετε ότι ακόμα και στα πρώτα τους μαθήματα πιάνου μπορούν να παίξουν γρήγορα? Πώς θα το κάνουμε αυτό? Ένα απλό τρίκ όπου χωρίζουμε τα δύο στοιχεία της χρωματικής σκάλας, εκεί που είναι τα δύο πρώτα μαύρα πλήκτρα και εκεί που είναι τα τρία, και δείχνοντάς τους επί τόπου πώς και αυτά μπορούν να παίξουν γρήγορα. Γιατί είναι απλό αυτό? Χρησιμοποιούμε και τα ίδια δάχτυλα. Καταρχάς χρησιμοποιούμε μόνο δύο δάχτυλα. Το τρίτο δάχτυλο στα μαύρα πλήκτρα και το πρώτο δάχτυλο που είναι ανάμεσα στα μαύρα πλήκτρα. Στη ρε, στη σολ και στη λα. Και ταυτόχρονα όταν παίζουν και με τα δύο χέρια χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τα ίδια δάχτυλα. Οπότε αυτό γίνεται αυτόματα εύκολο για τον εγκέφαλο. Οπότε μπορεί να συγκεντρωθεί στην μυϊκή κίνηση του πώς να το παίξει πιο γρήγορα. Ξεκινάμε, ας πούμε, με τα πρώτα δύο. Πρώτα ξεκινήστε με ένα χέρι, αν θέλετε, αργά. Τρίτο δάχτυλο, πρώτο, τρίτο. Δείξτε το αργά και σιγά σιγά επιταχύνετε. Είναι και μικρή η κίνηση που θα κάνει με το χέρι. Μετά κάντε το ίδιο με το αριστερό. Επιταχύνετε σιγά σιγά όταν δείτε ότι ο μαθητής τα δάχτυλά του ανταποκρίνονται. Και μετά δοκιμάστε μαζί. Θα ακουστεί σαν ένα... ο ήχος της μέλισσας που πετάει πάνω από ένα λουλούδι, ζουζουνίζει, να μαζέψει νέκταρ. Επίσης έτσι μπορείτε να ελέγξετε ότι και τα χέρια τους είναι στρογγυλά και να είναι κοντά το πρώτο με το τρίτο δάχτυλο, λες και ρίχνουν αλατάκι πάνω στο φαγητό τους. Λες και είναι αυτό ένα μόνο χέρι, ένα δάχτυλο και έχει διαφορετικά μέρη με τα οποία ακουμπάμε αυτό το ένα δάχτυλο τα πλήκτρα. Να μην είναι δηλαδή ξεχωριστές αυτές οι κινήσεις. Αυτό γίνεται δύσκολο για τον εγκέφαλο. Ξεχωριστή διαταγή εδώ, άλλη εδώ, άλλη εδώ. Όχι. Και επίσης θα είναι και πολύ δύσκολο τεχνικά να το παίξουν με τόσο υπερβολικές κινήσεις. Μαζί τα χέρια, έτσι βοηθάμε και τη στρογγυλότητα του χεριού, τις στάσεις. Και κοντά το πρώτο με το τρίτο δάχτυλο, τα μαξιλαράκια. Και μετά κάντε το ίδιο με το δεύτερο στοιχείο της χρωματικής. Με τα τρία μαύρα πλήκτρα, πρώτα το ένα χέρι, κοντά το τρίτο με το πρώτο, όχι με τόσο μεγάλη απόσταση, μην υπάρχει αυτή η κίνηση η οποία είναι τελείως περιττή, κοντά και σιγά σιγά όλο και πιο γρήγορα, το ίδιο πράγμα με το αριστερό και όταν δείτε ότι οι μαθητές εξοικειώνονται πότε πατάνε το ένα και το άλλο δάχτυλο, τα κάνουν μαζί. Και σιγά σιγά θα πάνε όλο και πιο γρήγορα. Όταν λοιπόν έχετε έναν αρχάριο μαθητή που ξαφνικά μέσα σε ένα μάθημα μπορεί να παίξει έστω και αυτή την ταχύτητα και βλέπει τα δαχτυλάκια του να τρέχουν, είναι πολύ, του δίνεται πολύ μεγάλη έμπνευση υποσυνείδητα. Καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο, μπορεί να συνεχίσει με οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή είναι σαν να βλέπει ξαφνικά ότι «Α, κοίτα και εγώ μπορώ να παίξω τόσο γρήγορα. Είμαι κι εγώ επαγγελματίας μουσικός». Είναι φοβερή η όθηση που τους δίνεται με ένα τόσο απλό μικρό τρίκ με το οποίο κιόλας ελέγχεται και τη στάση των χεριών και τα δάχτυλα. Την εξάσκηση των δαχτύλων να παίζουν και να μετακινούνται γρήγορα. Καλή εξάσκηση λοιπόν!